Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σας φαίνεται, καλή χρονιά να έχουμε. Να πούμε ότι είχαμε μια νέα εξέλιξη πριν από λίγο, γιατί εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος που ήταν η ανακοίνωση που διαβάσατε από ιερείς, έχουμε και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από αρχιερέα κιόλας, τον Αθανάσιο Μισό, ο οποίος λέει ότι εκτός των άλλων, για την υπόθεση με τις drag queens, ότι είναι ακατάλληλα κοινωνικά άτομα και προσπαθούν να παιδαγωγήσουν και να μοιήσουν παραμυθιάζοντας ανήλικα παιδιά στρεβλά και απαράδεκτα. Και ότι ουσιαστικά η αντίδραση πρόκειται περί πλάνης και πλανεμένων, και ότι με κάθε τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενώ κύριε Καραγιάννη, ένας ορθόδοξος άνδρας πολλά βαρύς που έχει και οικογένεια, δεν μπορεί να βιάζει ανήλικα και ταυτόχρονα να ανάβει το κεράκι στην εκκλησία. Ένας ρασοφόρος, αυτό που δεν είναι και με ρασοφόρους να συμβαίνει. Δεν πρέπει να πετάξουμε έξω από την εκκλησία. Η στάση της εκκλησίας είναι διαχρονική για το θέμα αυτό. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι βιβλιογραφικά δεν αλλάζει αυτό. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πάει μπροστά. Αυτός ο άνθρωπος θα θέλει να ανάψει ένα κερί ή να πατρευτεί ή να βαφτίσει, δεν μπορεί. Συγχωρείτε, θα πάει μπροστά σκανδαλίζοντας το πίμνιο μέσα τα Χριστούγεννα. Μα και οι ίδιοι οι αλήθειες φορές έχουν σκανδαλίσει το πίμνιο. Παραμυθάκια αυτά, μικρά παιδιά διάβασε. Τι σκανδαλίζει, χαρά σου, μικρά παιδιά προσέφερε ο κύριος. Δεν είπαμε να απαγορευτεί, αλλά η υπερπροβολή ενός τέτοιου θέματος υπό την αιγίδα να τελείται. Γιατί αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε, κύριε Καραγιάννη. Αυτός δεν είναι ο κόσμος μας. Το να συμβαίνει ένα τέτοιο ζήτημα μέσα στα Χριστούγεννα, με Άγιες ημέρες, υπό την αιγίδα Πανεπιστημίου Δημοσίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να παίρνει τέτοια υπερπροβολή. Φοιτητές του Πανεπιστημίου. Ναι, φοιτητές. Τα πανεπιστήμια, κύριε Καραγιάννη, είναι κέντρα ιδεών όμως. Και ουσιαστικά ελεύθερη διακίνηση. Άρα τι σας ενοχλεί, κύριε Καραγιάννη, τόσο πολύ, ότι ο κόσμος εξελίσσεται και όχι εκκλησία. Τι σας ενοχλεί τόσο πολύ? Το να δίνουμε πάτημα σε ακραίες φωνές για να εκφέρουν λόγους στους οποίους όλοι οι καραγιάννοι. Ενώ οι καρδινάλοι στο Βατικανό δεν είναι ακραίοι που κατηγορούνται για χιλιάδες βιασμούς και ο Πάπας είναι εκεί και στέλνει το αστυνομικό δελτίο. Είναι και μία φορά έχει δηλαδή. Το αστυνομικό δελτίο, κύριε Καραγιάννη, φιλοξενεί, όπως γνωρίζετε και εσείς, γιατί είστε και δημοσιογράφος κατά καιρούς, ιστορίες θλιβερές και ζωφερές. Ιστορίες ρασοφόρων. Σηκώνονται πολλές φορές, τα έχουμε δει. Νεκτινότητες συμπεριφορές. Η Καθολική Εκκλησία με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση. Η Ελλάδα ως επιτοπλίστων κατά τεράστιο ποσοστό. Μα δεν μιλάω για την Καθολική Εκκλησία, μιλάω για την Ορθόδοξη. Δύο λεπτά. Είναι διαφωτισμένη με παραδόσεις. Η Καθολική δεν είναι διαφωτισμένη, αυτό εννοείται. Είναι διαφωτισμένη με αξίες που εδράζονται στη βάση του χριστιανισμού. Εγώ δεν αναφέρω την Ελλάδα σε αυτό το οποίο έγινε, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Εγώ λέω ότι για να γίνει αποδεκτό πρέπει να υπάρχει παιδεία, πρέπει να υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Και επειδή, σα ξαναλέω, ο λαός είναι ορθόδοξος, είναι βαθιά πιστός και πιστεύει σε κάποιες αξίες και έχει κάποιες ρίζες, εάν αυτά δεν του τα υποστηρίζει, η κοινωνία προχωρά. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το 13% της κοινωνίας μας είναι ομοφιλόφιλη. Αυτό λένε οι ψυχολόγοι. Ένα 10 με 13% είναι οι ομοφιλόφιλοι. Άρα λοιπόν ένας στους 10 χοντρικά δίπλα μας είναι ομοφιλόφιλος. Δεν είναι ούτε καλό, ούτε σίγουρα δεν είναι κακό. Πάντως, δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Είναι αυτή είναι. Είναι δικαιωμάτων. Το να η Εκκλησία τόσα χρόνια, ας πούμε, να λέει ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια διαστροφική φιλιδονία, καλά κάνει και το λέει. Αυτά είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, κύριε Λιάκη. Ναι. Είναι όμως, κύριε Καραγιάννη μου, είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία ας αποφασίσει αυτό το 10%, το 15% της κοινωνίας μας, τι το κάνει, το πετάει σε κεάδα ή λέει έλα εδώ το πρόβλημα δεν είναι ένας ομοφυλόφιλος, το πρόβλημα είναι να βιάζεις παιδάκια, ας πούμε. Δεν ή το πρόβλημα κεάδα, είναι το να αγκαλιάζει, η εκκλησία αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Μπράβο. Αλλά δεν μπορεί να υιοθετήσει συμπεριφορές, ναι, και δεν μπορεί το αξιακό της υπόβαθρο όσον αφορά το πλαίσιο της οικογένειας. Ποιος ήταν, κύριε Καραγιάννη, την εκκλησία να υιοθετήσει? Άρα δεν τους αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, κύριε Καραγιάννη. Πάλι διακρίσεις. Τώρα δεν είναι το ένα ή το άλλο. Πείτε μας ποια ακριβώς είναι η θέση της εκκλησίας, λοιπόν. Τους αγκαλιάζει ή δεν τους αγκαλιάζει? Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε μια πρόκληση όπου έχει να κάνει και βαράει στο θυμικό, βαράει στο συνέστημα, έχει να κάνει με οικογένειες και παιδιά. Και δεν λέω να μην γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς και να γίνει, να μην πάρει αυτή την υπερπροβολή που πήρε. Δεν είναι αυτή μια κανονικότητα που μπορούμε όλοι να την αποδεχτούμε και να την μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Για να μπορέσει το παιδί να έχει την κουλτούρα να το αποδεχτεί αυτό το παιδί, αυτό πρέπει να ο γονιός να κάτσει και να το περάσει αυτό. Ωραία. Και να πρέπει επίσης και ενωρία να κάτσει να το περάσει αυτό. Δεν είναι έτοιμη ακόμα ούτε η Εκκλησία ούτε η κοινωνία στο να μπορέσει να εισαγάγει τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι έτοιμη πρόκειται. Η κοινωνία πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Καραγιάννη? Εμείς που βγαίνουμε και έχουμε δημόσιο λόγο, είμαστε πολύ υπεύθυνοι για το πότε θα είναι έτοιμη αυτή η ρημάδα η ελληνική κοινωνία να αποδεχθεί
για την πραγματικότητα. Και εμένα με μπορεί να μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Είναι όμως η πραγματικότητα. Τι να κάνω, να την κρύψω από τα παιδιά μου? Δεν θα τη δουν αλλού. Καλύτερα να το μάθουν επίσημα από εμένα, παρά να παίρνουν και να το μάθουν στρεβλά από κάπου αλλού. Γιατί πια ο καθένας γουγκλάρει και βλέπει ό,τι θέλει. Καλύτερα λοιπόν να γίνεται και υπό τον έλεγχο, να πω έτσι, της εκκλησίας, των επίσημων φορέων και δομών, όλη αυτή η ενημέρωση για το ποια είναι η πραγματικότητα, από το να γίνεται στα κρυφά. Γιατί ξέρετε, το κρυφό είναι και πιο ελκυστικό, να ξέρετε. Το φανερό, ναι, στη ζωή υπάρχουν και ομοφυλόφιλοι, υπάρχουν και drag queen, υπάρχουν και straight. Λοιπόν, και θα υπενθυμίσουμε, Γιώργο. Να τους κρύβουμε, το κάνει και... Θα μπορούσε τέτοιες ημέρες αυτό να είναι πιο λίγο, πιο πολύ σεβασμό. Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι τέτοιες ημέρες. Θα σας πω, κύριε Καραγιάννη. Θα σας πω, κύριε Καραγιάννη, γιατί... Να είστε καλά, καλή χρονιά. Γιατί τώρα ανακάλυψα στη μνήμη μου, αν θυμάστε, ένα περιστατικό που είχε γίνει στο ναό του Αγίου Νικολάου Καλυθέας με μια ανεργή τρανς γυναίκα, όπου ο ιερέας αρνήθηκε να τη δώσει σίδιο και τότε είχε παρέμβει ο αρχιεπίσκοπος. Αλήθεια, είχε παρέμβει ο αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν,